Πιστοί με προβλήματα ακοής παρακολουθούν με προσήλωση και ιδιαίτερη κατάνοιξη τη Θεία Λειτουργία, τα πατηρικά κείμενα, το Ιερό Ευαγγέλιο και τους ύμνους, καθώς υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνία στην νοηματική γλώσσα. Εδώ και 3 χρόνια, μία φορά το μήνα, έχουν τη δυνατότητα, όπως λένε και οι ίδιοι, να κατανοήσουν το Λόγο του Θεού και να έρθουν πιο κοντά σε Εκείνον. Έρχομαι στην εκκλησία της Αχυροποίητου εδώ και 2 χρόνια. Για πρώτη φορά ήρθα πριν από 2 χρόνια και για πρώτη φορά είχαμε και την εικόνα. Πριν από 2 χρόνια υποδεχθήκαμε και την εικόνα του Αγίου Μάρκου του Κοφού. Και από τότε παρακολουθώ συνέχεια και με τη βοήθεια της εικόνας και του προστάτη Αγίου μας έχουμε μια συνεχή παρουσία. Έχουμε καταλάβει για τη ζωή του. Είναι πολύ πιο εύκολο, αλλά φυσικά πρέπει να διαβάζει και κανείς μόνος του και τα ίδια τα κείμενα. Είναι όλα μαζί μια συνεργασία και έρχονται και είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία για να έρθει πιο κοντά κανείς στο Θεό. Στην ιδιωτή του Αγίου Μάρκου του Κοφού, που κάθε Ιανουάριο, κάθε χρόνο κάνουμε αυτό. Μαζευόμαστε και όλοι αυτό και κάνουμε και το μνημόσυνο και... Μετά το μνημόσυνο, κάνουμε μετακοπή βασιλόπιτα εκεί. Έτσι είναι και με την ευκαιρία όλοι μαζί αυτό, ανταλλάζουμε τις απόψεις, τα απομνήματα. Μια πολύ καλή ευκαιρία τους κοφούς να παρακολουθήσουν και στην νοηματική Θεία Λειτουργία, να έχουν συμμετοχή. Όχι, έχω έρθει πάρα πολλές φορές. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος γιατί έχει διερμηνία και μπορώ και παρακολουθώ άνετα την Θεία Λειτουργία. Φυσικά, λόγω υποχρεώσεων δεν έρχομαι κάθε φορά γιατί υπάρχουν αθλητικές υποχρεώσεις ή επισκέψεις σε άλλα ευρωπαϊκά σωματεία, αλλά προσπαθώ να έρχομαι όσο πιο συχνά μπορώ. Μου δίνει πάρα πολύ θετική ενέργεια, πολλά θετικά συναισθήματα, γιατί καταλαβαίνω το νόημα, υπάρχει μια ιστορική συνέχεια, οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Χωρίς διερμηνέα δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Νιώθει ότι έρχεται πιο κοντά στο Θεό, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Ο κύριος Στράτος Πατρινός, θεολόγος, εκπαιδευτικός και διερμηνέας, έκανε το ταξίδι από την Αθήνα προκειμένου να φέρει πιο κοντά το Θείο Λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως επισήμανε και ο εφημέριος του Ιερού Ναού πριν 20 χρόνια, δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τον Λόγο του Ιερού Ευαγγελίου. Ασχολούμαι με το έργο αυτό των κοφών, της κατήχησης των κοφών, εδώ και περίπου 20 χρόνια. Και κάθε εδώ και 3 χρόνια, μια φορά το μήνα, ένας επίσημος διερμηνέας και θεολόγος μας βοηθάει να κάνουμε την Θεία Λειτουργία. Για αυτούς είναι κάτι πάρα πολύ καλό, διότι τους δίνεται η δυνατότητα να προσεγγίσουν πράγματα που ενδεχομένως πριν 1 δεκαετία ή 2 δεκαετίες ή 3 δεκαετίες δεν θα μπορούσαν να τα προσεγγίσουν. Αλλά εγώ θα απαντήσω ως εξής. Από τη στιγμή που οι άνθρωποι έρχονται κάθε Δευτέρα και παρακολουθούν την κατήχησή τους και πολλοί από αυτούς έρχονται και εξομολογούνται και κοινωνούν, σημαίνει ότι ο Λόγος του Θεού βρήκε ένα καρποφόρο γόνιμο χωράφι στην καρδιά τους και δίνει καρπό. Είναι δύσκολο διότι είναι σε εκκλησιαστική γλώσσα, δεν είναι καθομιλουμένη. Και εγώ που είμαι θεολόγος και ας πούμε και τα κατέχω, χρειάζομαι και εγώ προετοιμασία, διάβασμα, πρόβα, να το πούμε έτσι, και μετά να κάνω την διερμηνέα την ημέρα της Κυριακής. Λένε ότι τα καταλάβαμε όλα, επιτέλους καταλάβαμε τη Θεία Λειτουργία, το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων, του Ευαγγελίου, των ύμνων, και θεωρώ και εγώ έτσι μια μικρή ευχαρίστηση και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να μείνει και να διατηρηθεί. Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε μνημόσυνο για την εορτή του Αγίου Μάρκου του Κοφού, προστάτη των κοφών και βαρικών, και αμέσως μετά κοφοί και ακούοντες έκοψαν τη βασιλόπιτά τους.